Ο Σταύρος δολοφόνησε τη συνάδελφό του με ένα απέσιο ξόρκι μέσα στο School of Wizards. Και δυστυχώς κανείς δεν ήταν εκεί γύρω για να δει το οτιδήποτε. Την άφησε λοιπόν έξω από το δωμάτιο προσεκτικά, έτσι ώστε να μην αφήσει κανένα ίχνος πάνω στο πτώμα. Έπειτα, έγκριψε το ραβδί με το οποίο εκτέλεσε το θανατηφόρο ξόρκι στην τουλάπα εξαφάνισης, έτσι ώστε να μην το βρει κανείς, και επέστρεψε στο σπίτι. Μία ώρα μετά, δέχεται ένα τηλεφώνημα από την αστυνομία. Παρακαλώ. Καλημέρα σας, κύριε Μουχίδη. Είπα αστυνομός Κοντοπούλου εδώ. Τηλεφωνώ διότι βρέθηκε μόλις η συναδελφό σας δολοφονημένη και ήσασταν ο μόνος που δουλεύει μαζί της σήμερα στη βάρδια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να έρθετε αμέσως στον τόπο του εγκλήματος. Κατάλαβα. Ναι, hey. Πρέπει να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, σας περιμένω. Έπειτα, η αστυνομός κλείνει το τηλέφωνο. Ο Σταύρος, σίγουρος πως δεν έχει κάνει κανένα λάθος, φτάνει μετά από λίγη ώρα στο σκηνικό κλίμα. Με το που φτάνει όμως, συλλαμβάνεται αμέσως από την επαστυνόμο. Τι συμβαίνει? Τι κάνετε? Τι κάνετε? Άκρα κατηγορία. Πώς ήξερε η επαστυνόμο Κοντοπούλου ότι ο Σταύρος ήταν ο δολοφόνος? Πάτησε παύση τώρα στο βίντεο για να σκεφτείς τη λύση του γρίφου.